proposal, cause you look a thirsty. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a lick, but it's too cold to bite me. Burr, burr, frozen, you the one being chosen. Play the part like, keep it fresh like roses. Μορτασία, μη μου πεις ότι φόρεσες το καλσόν της κολλητής σου Ντένης Κουβαράκου. Όχι της Ντένης. Της Χριστίνας. Της Χριστίνας είναι. Α, της Χριστίνας. Α, δεν το φορούσες εσύ. Όχι, γιατί εσύ. Μου το είπες. Γιατί το αναγνώρισα. Λέω, κάποια το φορούσα στο προηγούμενο επεισόδιο. Α, μάλιστα. Και ούτε καν τη κολλητή. Ούτε καν. Του εχθρού. Δεν είναι εχθρός Χριστίνα τώρα. Εντάξει, τα έχουμε βρει σχετικά. Α, ναι, καλά. Ναι. Ναι, εντάξει, και εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Για πες που πηγαίνεις με το καλσόν της Χριστίνας. Λοιπόν, θα πω ότι είχα γενικότερα μία ατυχία και έχω δανειστεί πράγματα από τα κορίτσια από το προηγούμενο επεισόδιο. Δηλαδή. Δηλαδή, το καλσόν που είναι όντως της Χριστίνας. Το κορσέ που φορούσε η Χριστιανά, αλλά όχι κορσέ. Από την άλλη, από την ανάποδη. Τέλειο! Και κάτι γαντάκια εδώ πέρα. Αλλά κάπως το σώσανε. Υπάρχει κάτι που είναι δικό σου? Δικό μου, ακόμα όχι. Ακόμα. Α. Όχι, όχι. Α. Από τα ρούχα, λέω. Ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Α, υπάρχει. Τα οποία, εντάξει, θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Το ξέρω, είχα μια ατυχία. Αλλά εντάξει. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Συμβαίνουν. Πάμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό με έναν διαφορετικό τρόπο. Με χαρά, αισιοδοξία. Αν τη βρεις κάπου. Πού πηγαίνεις? Α, ναι, το ξέχασα. Ας της δώσουμε λίγο χρόνο να θυμηθεί πού πηγαίνει. Λίγες ώρες μετά. Θέλω να βάλετε τους τίτλους όμως από κάτω. Ωραία. Λοιπόν, έχει έρθει η αγαπημένη μου καθηγήτρια αγγλικών από τη Σιγκαπούρη. Είχε μετακομίσει εκεί τα τελευταία χρόνια. Και ήρθε ξανά Ελλάδα και πάμε για μπραντς μαζί. Όντως συμβαίνει αυτό. Ναι, ναι. Τι ωραίο. Ναι. Μπράβο. Βαθμολογήστε. Ναι. Όπως βλέπεις, δεν δικαιολογείται τίποτα. Καλά κάνουν τα κορίτσια, εντάξει, δίκιο έχουν. Ναι. Ναι. Δεν δικαιολογείται τίποτα, κυρίως από την Ελεάνα. Γιατί οι υπόλοιπες βάλαν και ένα δύο. Εγώ φταίω που την έσωσα. Οχ. Μπούμεραν. Καινούριος εχθρός. Αυτό ήταν σοβαρό. Μέχρι και εγώ πόνεσα με αυτό που είπες, Γιατί η Γεωργία έχει αυτό το ύφος. Σκέφτομαι ότι μπορεί να πήγε λάθος στην μορτασία. Δηλαδή, τι ήθελε να φέρει. Εκτός από όλα αυτά που ήδη έχει πει ότι έχουν πάει λάθος. Γιατί... Όχι, λέω ότι είχε φανταστεί και τελικά βγήκε αυτό το. Είχα διάφορα. Εγώ είπα, θα σου βάζα ένα. Δεν μ' αρέσει, αλλά έβαλα δύο γιατί καταλαβαίνω πως σε όλες μας μπορεί να συμβεί μια ατυχία. Ναι, το είχα τελείως διαφορετικά στο μυαλό μου. Ξέχασα διάφορα πράγματα πολύ σημαντικά. Σκέψη ούτε καν καλτσόν δεν είχα. Δανείστηκα από τη Χριστίνα. Πού το έχει στο μυαλό σου? Πού το έχεις στο μυαλό σου? Καμιά φορά και εγώ το χάνω, τι να κάνω. Πάντως να ξέρεις ότι σου πάει πάρα πολύ το χρώμα. Εσύ συνεχίζεις. Ναι, το χρώμα. Παιδιά, έχω χρώμα, πάθει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Είναι κούκλα. Πανοφόρη, πουκάμισο, φούστ. Δηλαδή, να έχει δύο μέρες ερή κιόλας έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι το απίστευτο. Σκέφτομαι λοιπόν τι σου πήγε λάθος. Αυτό το πανοφόρι, άστο να ξεκουραστεί μαζί με τα δικά μας. Κάτι παπούτσια που έχω, κάτι της Ντένης, θεωρώ δεν μ' αρέσει. Αν ήταν μαύρο ή λευκό, ίσως απλά επειδή είναι αυτή η απόχρωση που κάνει πιο φτηνό. Μπορεί να μην είναι φτηνό, αλλά η απόχρωσή του μου κάνει κακό, τέλος πάντων. Εμένα δεν μου αρέσει τόση αντίθεση που κάνει από μέσα με το μαύρο και το ροζ τόσο απαλό που φοράς. Την κάλτσα δεν την καταλαβαίνω που το έχεις βάλει με το καλσόν. Το καλσόν είναι άλλη φιλοσοφία, το καταλαβαίνω. Δεν ήθελες να βγεις. Η φούστα, σαν φούστα, μου αρέσει που δεν φαίνεται. Παναγία μου, βάλε μια τελεία. Τι να πω, να δικαιολογήσω το βαθμό μου. Το δικαιολόγησε. Πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που με καταλαβαίνεις, μου. Εγώ σε καταλαβαίνω, εγώ να μην καταλάβω πολύ καλά. Έτσι πως είμαι. Λοιπόν, 1,7 είναι ο μέσος όρος. Τέλεια. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, σου εύχομαι, Μορτασία. Ευχαριστώ.